Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη. Καρυδόπιτα έχω φτιάξει. Δεν έχω κάνει όμως σοκολατένια καρυδόπιτα. Αυτή θα φτιάξουμε σήμερα, γι' αυτό δείτε το βίντεο, ετοιμάστε τα υλικά και κάντε τη στο σπίτι για να την απολαύσετε όλοι μαζί. Ξεκινάω φτιάχνοντας το σιρόπι, επειδή θέλουμε να κρυώσει, βάζοντας προφανώς ζάχαρη και νερό. Χυμό μισού λεμονιού μαζί και ένα ξυλάκι κανέλας, τα ανακατεύω και τα αφήνω μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη, περίπου πρέπει να βράσει 2 λεπτά. Το βγάζω και το αφήνω να κρυώσει. Για την πίτα παίρνω 2 μπολ ώστε να χωρίσω τους κρόκους από τα σπράδια. Χτυπάω τα ασπράδια να φρατέψουν, ρίχνω ραντιστά λίγη τη ζάχαρη και συνεχίζω το χτύπημα μέχρι να γίνει μια σφιχτή και γυαλιστερή μαρέγκα. Βάζω στην άκρη τη μαρέγκα και παίρνω μπροστά μου τον μπολ με τους κρόκους, προσθέτω τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσω καλά μέχρι το μείγμα να ασπρίσει, να πάρει δηλαδή ένα κίτρινο παστέλ χρώμα. Προσθέτω τα αρωματικά μου, βανίλια, χυμό μισού λεμονιού, κανέλα και γαρίφαλο, το ελαιόλαδο, τα ανακατεύω σε χαμηλή ένταση. Καρύδια τα οποία τα έχω χοντροκόψει και σοκολάτα την οποία την έχω τρίψει στον τρίφτη που τρίβουμε την ντομάτα, θέλει λίγη ώρα, αλλά το αποτέλεσμα θα μας αποζημιώσει. Και τα ανακατεύω απαλά με τη μαρίζ. Σε λίγο κονιάκ διαλύω τη σόδα και το προσθέτω στο μείγμα. Ενώνω το αλεύρι με το baking powder και τα ρίχνω στο μπολ. Βάζω και μια πρέζα αλάτι στο αλεύρι. Τέλος, προσθέτω τη μαρέγκα σε δόσεις, ανακατεύοντας απαλά το μείγμα με τη μαρίζ για να μην χάσει τον όγκο του. Το μείγμα είναι έτοιμο, έχω λαδώσει το ταψί μου και το ρίχνω μέσα. Το βάζω για ψήσιμο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 30 με 35 λεπτά. Η καρυδόπιτα ψήθηκε και όπως είναι ζεστή, τη σιροπιάζω με το κρύο σιρόπι. Την αφήνω να κρυώσει τελείως και να απορροφήσει το σιρόπι της. Και πάμε να φτιάξουμε και την κανάζ για να καλύψουμε τη σοκολατένια καρυδόπιτα. Έχω ψιλοκόψει κουβερτούρα και ρίχνω την κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, την οποία την έχω ζεστάνει. Την αφήνω λίγο να μαλακώσει η κουβερτούρα και ανακατεύω να λιώσει τελείως. Ρίχνω και έξτρα καρύδια τα οποία έχω χοντροκόψει και καλύπτω με αυτό την πίτα μου.
Είναι τόσο λαχταριστή που πραγματικά θέλω να την κόψω τώρα. Πρέπει όμως να κάνω λίγο υπομονή, να αφήσω να κρυώσει η γκανάζ για να μπορέσω να την κόψω σε κομμάτια. Και μετά από λίγη υπομονή ήρθε η ανταμοιβή μου. Είναι πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά, γίνεται πολύ εύκολα, μπορούμε να την κάνουμε ένα απόγευμα και να συνοδεύσουμε τον καφέ μας. Εύκολη, γρήγορη και σοκολατένια. Φυσικά έχει τα αγαπημένα μου γλυκά, καρύδια και σοκολάτα. Αυτό νομίζω αρκεί για να γίνει ένα γλυκό πολύ ωραίο. Φτιάξτε τη, πραγματικά πιστεύω πως θα αρέσει στην πλειοψηφία. Η συνταγή είναι γραμμένη αναλυτικά στο pax.gr. Μην ξεχνάτε, αν σας αρέσει το βίντεο, να κάνετε like σε αυτό, να μου αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας και φυσικά να το κοινοποιείτε, να το βλέπουν και οι φίλοι σας. Επίσης, ακολουθήστε με σε Facebook, YouTube και Instagram. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!